ακατάλληλο για άτομα κάτω των 16 ετών. Ενδώρο από τον Ίκαρο. Στην υγειά σας. Αν όσοι από εσάς που ήρθατε εδώ απόψε είστε του Αβέροφ και δεν είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία, δηλαδή τύπου να μαγνητοσκοπήσετε τι λέει έχω να πω, να ανεβάσετε stories στο Instagram, ειδικά άμα είστε του Φούλη και άμα σας ακολουθεί, ή να πάτε στον πίνακα της ΑΕΚ να κατεβάσετε το ρεύμα, ένα έχω να σας πω. Παίζετε με τη φωτιά. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιοι είναι του Φούλη, έτσι. Είναι οι μόνοι που δεν γελούν με αστεία για τον Φούλη. Όχι πως ο Φούλης έχει χιούμορ, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την είδηση. Στη Βραζιλία γεννήθηκε ένα αγοράκι με δύο πέι. Και όταν έγινε 2 χρονών, οι γιατροί αποφάσισαν να του κόψουν το ένα από τα δύο. Το μεγαλύτερο. Και αυτό λέει επειδή δεν λειτουργούσε σωστά, γιατί ήταν στενή η ουρήθρα. Εκείνο για το οποίο οι γιατροί ωστόσο δεν έδωσαν μια έτσι λογική εξήγηση, είναι γιατί αποφάσισαν να το κάνουν 2 χρόνια μετά. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα εγώ. Αν δηλαδή και τα 2 τσουτσουνάκια του μωρού ήταν λειτουργικά, δουλεύανε καλά, θα αφήναν το παιδί να ζήσει και με τα 2? Και με ποιο κριτήριο θα κόβαν το 1 από τα 2? Φαντάσου να είσαι κοντός. Ξέρετε τι λένε για τους κοντούς, ε? Λοιπόν, αλήθεια. Έλα πάνω να τη μετρήσουμε. Και να μαθαίνεις όταν μεγαλώσεις μετά ότι είχες 2 πέι και σου έκοψαν το μεγαλύτερο. Και να είσαι και κοντός και μικροτσούτσουνος. Παθαίνεις το ψυχολογικό ή δεν το παθαίνεις? Το παθαίνεις. Κατεβαίνεις μετά για πρόεδρος ή δεν κατεβαίνεις? Όλα αυτά βέβαια, έτσι, είναι σχετικά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σε θέματα μεγέθους, διαφορετικά προσδιορίζεται ο φιστουκάρης της Αφρικής και διαφορετικά ο φιστουκάρης της Κύπρου. Για να μην σας πω ότι ο φιστουκάρης της Αφρικής είναι ο ανακόντας της Αργάκας. Στο κάτω-κάτω, μην νομίζετε, δεν είναι τυχαίο που όταν ανακοινώσαμε το Uncensored στο Facebook, έγραφε ο κόσμος «Καλή επιτυχία». Ικανούς τους έχουμε να σου κόψουν το ρεύμα, να έχεις γεννήτριες. Και έγραψε και μία κυρία, αλεξίσφαιρο να φορέσεις. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Τι ήταν να το γράψει? Η μάνα μου το είδε στο Facebook. Πανικοβλήθηκε. Τηλέφωνο. Παιδί μου, πού έμπλεξες? Τι θα πας να κάνεις? Γιατί σου γράφουν να φορέσεις αλεξίσφαιρο? Μοιράστηκα αυτό το περιστατικό με τα παιδιά στο group, στο chat που έχουμε. Και είχε τη φαϊνή ιδέα ο Ανδρέας ο Φυλακτού να προτείνει, έτσι, να τις απαντήσω τις κυρίες. Μου είπε να τις γράψω ότι θα φορώ στράπον. Εννοείται ότι δεν το έκανα, έτσι.
Φανταστείτε να το έκανα, να το έγραφα, να το βλέπει η μάνα μου και να με έπαιρνε μετά τηλέφωνο. Γεια μου, τι είναι το στράπον? Πού ξέρεις εσύ από τέτοια πράγματα? Κόρη Χρυσό, τι είναι το στράπον, ξέρεις? Όχι, εσύ μόνο από μαδράτσι, κοντό και χοντρό. Στο νησί της Αφροδίτης, παιδιά, είμαστε. Στο νησί του έρωτα, του πόθου. Στο νησί που μπορεί σε λίγους μήνες ο Τζορτζ Κλούνι της Μεσογείου να είναι πρόεδρος. Κουνηθώ από τη θέση μου. Στο νησί όπου σου μιτσοκαμούσε ο Δημήτρης Σιλούρης. Ο Ιάσονος το κάνει καλύτερα το μιτσοκάμιμα. Το κάνει με τρόπο. Με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Στο νησί τεχνολογικό παράδεισο. Και τώρα που ανέφερα για τεχνολογία, θυμηθήκα τον κύριο Κόκκινο. Όσοι και όσοι δεν το θυμάστε, μία φράση είναι αρκετή για να το θυμηθείτε. Έπεσε η πύλη. Και όταν λέμε πύλη, εν ξεκάθαρο ότι δεν εννοώ την πύλη του παραδείσου. Εκείνη για να τη διαβούμε πρέπει να πληρώσουμε ανδρά. Έτσι, πώς το είχε πει ο Παγκαριώτατος, ο Θεός δεν σώζει κανένα δωρεάν. Δεν μιλώ για εκείνη την πύλη. Μιλώ για την πύλη εμβολιασμού. Και δώσ' του υποσχέσεις, τις οποίες όταν δεν μπορούσαν να τις υλοποιήσουν, φόρτωναν την ευθύνη στον κόσμο. Μπήκαν πολλοί μαζί μέσα και έπεσε η πύλη. Τι να κάνουν, η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια στο Ιεροαποστολικό σου έρχεται λίγο βαρύ το gangbang. Κόρη Χρήστο, ξέρεις τι είναι το gangbang? Πώς είστε εδώ σε ύψος 1,73? Για ύψος μίλησα. Πόσες 1,55? Οκ. Εκεί φτάσαμε. Οι τιμές των καυσίμων να μετριούνται με το ύψος μας. Πόντος και σέντ. Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν. Και επειδή αν έπρεπε να μετρήσουν πόσο τον έχουμε, θα έπρεπε να μας πληρώσουν από πάνω για να βάζουμε καύσιμα. Ναι, παιδιά, 15 σεν το λίτρο. Και έτσι λοιπόν αποφάσισαν να πάνε στο μέσο ύψος και όχι στο μέσο μήκος. Εκεί κάπου, τέλος πάντων. Πάντως πρέπει να σας πω μια προσωπική εμπειρία. Πριν 15 χρόνια, που ήμουν αρχισυντάκτης στο περιοδικό Ομικρόν Άντρας, είχαμε κάνει μια έρευνα με ερωτηματολόγιο. Απάντησαν 1.300 άντρες. Το 30% τον είχε πολύ μεγάλο. Το 35% μεγάλο, το 25% κανονικό και μόνο ένα 10% είχε απαντήσει ότι τον είχε μικρό ή πολύ μικρό. Τα αποτελέσματα εννοείται τα έστειλα τότε στον ΚΟΤ. Έτσι. Την καλύτερη διαφήμιση. Ενέν. Η τύχη μου ήταν ότι έπεσα σε αρμόδιο που ήταν στο 10%. Μικροτσούτσουνος δηλαδή. Όχι ανακόντας της αργάκας. Και αν αφισβητείτε τα αποτελέσματα, σας προκαλώ. Πηγαίνετε σε ένα φαρμακείο ή σε ένα σούπερ μάρκετ και πηγαίνετε στα ράφια με τα προφυλακτικά. Και άμα βρείτε προφυλακτικά large ή extra large, εγώ να σας γεμώσω το ντεπόζιτο δωρεάν. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η λογική, έτσι. Να πηγαίνεις να αγοράζεις, ρε παιδί μου, extra large προφυλακτικό. Και όταν έρθει η ώρα να το χρησιμοποιήσεις, να περισσεύει, να μην ξετυλίγεται όλο. Έτσι δεν είναι? Είναι για να βλέπει το κουτί ο σύντροφος ή η σύντροφος και να δημιουργούνται μεγάλες προσδοκίες. Και μετά, τώρα ξέρετε πώς βγήκε η έκφραση «Άλλοι μας εντύξαν και άλλοι μας εντύξαν». Πάμε στη Γερμανία τώρα, όπου εκεί ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας προέτρεψε τους Γερμανούς να αποθηκεύσουν, λέει, τρόφιμα για να αντιμετωπίσουν πιθανές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην παροχή, στην υδροδότηση, από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Τους είπε μάλιστα να αποθηκεύσουν 10 λίτρα νερό, 3,5 κιλά σε ψωμί, ρύζι και ζυμαρικά και 1,5 κιλό κρέας. 1,5 κιλό κρέας. Και να φανταστείτε, οι προτροπές αυτές έγιναν έτσι για να αντιμετωπιστούν πιθανές διακοπές από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Τι να πούμε κι εμείς που ζούμε υπό το φόβο των κυβερνητικών επιθέσεων? Εντάξει, μην τα παραλέμε. Δεν κινδυνεύουμε και τόσο πολύ από τις κυβερνητικές επιθέσεις. Έτω. Είχαμε μια κυβερνητική επίθεση το 2013 με το κούρεμα, μια με το κλείσιμο του συναγερμού, του συναγερατισμού. Μια κάθε διμηνία με το ρεύμα, μια κάθε εβδομάδα με τα καύσιμα, σιγά τα λάχανα.
Από την άλλη, όμως, φανταστείτε τον δικό μας Υπουργό Εσωτερικών, τον Νίκο Νουρή, να λέει κάτι ανάλογο. Έχουμε όμως κι εμείς, ο Νίκος Νουρής, Υπουργός Εσωτερικών, Φρακτών και Συρματοπλεγμάτων. Μάριος Πελεκάνος, αναγνώστης κυβερνητικών δηλώσεων. Τη χαμογελαστή Νατάσα Πηλίδου, Υπουργό Ενέργειας. Να βγαίνει στα κανάλια και να σου λέει χαμογελώντας. Τον περασμένο μήνα είχαμε αύξηση στην τιμή ενέργειας κατά 16%. Αλλά ως το 2026 θα βγάλουμε το φυσικό αέριο, θα το εξάξουμε και θα πέσουν οι τιμούλες. Τελικά έκανε πολύ μεγάλη ζημιά ο Λυλίκας που ήθελε να πουλήσουμε το αέριο πριν κάτι το βρούμε. Έχουμε Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Έχουμε. Δεν έχουμε. Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση στην Κύπρο, έτσι, να έχουμε κυβερνοεπιθέσεις. Για αυτή τη δουλειά έχουμε έναν Τούρκο hacker που πώς θα να προλάβει να ρίξει κι αυτός. Έτσι. Σε ό,τι αφορά δε τις πιθανές διακοπές, καταφέρνουμε τα μια χαρά και μόνοι μας. Και οι σωλήνες της σύνδευσης πάνε από μόνες τους και οι μονάδες της ΑΕΚ σταματάνε να λειτουργούν και αυτές που μόνες τους. Και πάμε στη λίστα τροφίμων. Φανταστείτε τον Νίκο Νουρή να βγαίνει στα κανάλια και να λέει να αποθηκεύσουν οι Κυπραίοι 1,5 κιλό κρέας. Γεια μου, 1,5 κιλό κρέας. Τρώει ο Κυπραίος στην καθισιά του. Πετσούλα, πετσούλα. Του αρνιού, να μην παρεξηγηθώ. Να τσιμπολογάω ο Κυπραίος, πάει το μισό αρνί μέχρι να ψηθεί. 3 κιλά μίνιμουμ είναι σεφταλιές που παίρνει κάθε φοιτητής που φεύγει πίσω. Η θάλαμη είναι τόσο γεμάτη που δεν υπάρχει χώρος για παγωκίστες. Χρήσο Λέφου, πού είσαι? Έφυγες, μην αδαμέ. Πόσα κιλά κρέας έχεις στο θάλαμο? Πόσες χοιρινές μπριζόλες? Ένα ξαρνάκι για σούβλα. Μοσχαρίσιο. Και δεν φτάνουν όλα τα άλλα, παιδιά. Ο Νίκαρος. Cheers. Αποφάσισε 8 μήνες πριν φύγει από το λόφο να διορίσει ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Να το πω ακόμα μια φορά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αποφάσισε να διορίσει ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Τώρα πραγματικά, ρε παιδιά, έτσι. Το να διορίζει ο Νίκαρος ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς είναι σαν να βάζουμε το Σιλούρι πρόεδρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τον Σάβα Βέργα ή τον Ανδρέα Λουρουτζάτη ή και τους δυο μαζί, πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων. Το Χριστάκι Τζοβάνι, διευθυντή της Πολεοδομίας. Το Γιαννάκη Νικολάου, διευθυντή ειδήσεων του ΡΙΚ. Oh, fuck. Αυτός είναι εκεί ήδη. Μπορεί να είμαστε μικρό νησί, έτσι, αλλά είμαστε πολύ προχωρημένο νησί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε την είδηση, αλλά η αεροπορική εταιρεία Qantas της Αυστραλίας έκλεισε μία συμφωνία δισεκατομμυρίων με την Airbus για το ιστορικό δρομολόγιο Λονδίνο-Σίδνεϊ, διάρκειας 20 ωρών χωρίς σταθμό. Θα θέλω να ακούω τη Ζάναξη για να το πάρω αυτό. Λοιπόν, και στην Κύπρο την ίδια ώρα, ο ένας επίσημος έδινε συγχαρητήρια στον άλλον. Γιατί? Γιατί μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε επιτέλους τρόπο να κάνουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση τη Λεμεσό με τον Πειραιά. Επιδοτώντας μάλιστα αυτό το δρομολόγιο με 5,5 εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας. Για την ακρίβεια, ετησίως έλεγε η συμφωνία, αλλά για την ακρίβεια είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ για 22 δρομολόγια για 4 μήνες. Δηλαδή, 250.000 ευρώ το δρομολόγιο. Καλά που μας συμφέρει, παιδιά. Τον αγοράζαμε το πλοίο, δεν το σκέφτηκε κανείς? Σε καμιά περίπτωση, βεβαίως, δεν θέλω να σας αποθαρρύνω από το να ταξιδέψετε, να ξεδώσετε λίγο μετά από 2 χρόνια lockdown, αλλά είμαι βέβαιος ότι ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες τρίβουν τα χέρια τους. Και τώρα που είπα χέρια, έτσι, θέλω να κάνω μια δημοσκόπηση πριν πάω στα των προεδρικών. Όσοι θα ψηφίσετε αβέρωση, σηκώστε το δεξί σας χέρι.
Όσοι θα ψηφίσετε Μαυρογιάννη, σηκώστε το αριστερό χέρι. Όσοι θα ψηφίσετε Χριστοδουλίδη, τι να σηκώσετε τώρα. Θα σας έλεγα σηκώστε το μεσαίο χέρι, αλλά μπορεί να έχουμε λιποθυμίες. Γι' αυτό σηκώστε και τα δύο χέρια και υποδεχτείτε τους προσπέκτους. Μέρος Βου. Μαρίνος Ιζόπουλος, ο Terminator. Αφού έδιωξε οπαδούς και όλα τα ιστορικά στελέχη της ΕΔΕΚ, τα οποία το ένα μετά το άλλο τον ξεμπρόστιασαν, κατάφερε να βρει τον τρόπο να επανεκλεγεί. Μέχρι τις επόμενες εκλογές, ο Μαρίνος δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, αφού με τους βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς θα είναι το μοναδικό στέλεχος του κόμματος και θα επανεκλέξει άνετα τον εαυτό του. Φανταστείτε ότι την Πέμπτη πριν τις εκλογές τους, μόνο 15 μέλη από τα περίπου 100 της Κεντρικής Επιτροπής πήγαν εκεί όταν συνεκλήθη αυτή εκτάκτως. Σε λίγο θα βρίσκονται σε δωμάτια ξενοδοχείου για one night stand. Αν έτσι και για να πω την αλήθεια, όπως τον κόβω τον Μαρίνο, δεν του αρέσουν αυτά. Ένα παδός του Woody Allen. Η αυτοϊκανοποίηση, λέει ο Woody Allen, είναι σαν να κάνεις έρωτα με κάποιον που αγαπάς πολύ. Ή στο ελληνικότερο, αν σου κάτσει μαλακία, τύφλα να έχει το γαμίσει. Βέβαια, Μαρίνο μου, με το γαμίσει γνωρίζεις και κόσμο. Και τι να το κάνεις το κόμμα, αν δεν έχεις κόσμο να το ψηφίσει. Παράξενες αυτές οι εκλογές, έτσι. Υπάρχουν καταρχάς αυτοί που είναι υποψήφοι, ήδη. Εύκολα πράγματα. Κατεβαίνει ο Γιώργος Κολοκασίδης και σου λέει «Εγώ είμαι ο ψήφιος». Μπράβο. Γιατί χρυσέ μου, κόλλησε το ημερολόγιο στο 2004. Διότι δεν θέλει, λέει, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Περιορέξιος. Βεβαίως, με το Κυπριακό στην κατάσταση που είναι, έτσι, θα μπορούσε κάποιος να κατέβει υποψήφιος, προτάσσοντας, για παράδειγμα, ότι διαφωνεί με την πώληση του συνεργατισμού ή με το κλείσιμο της λαϊκής, ξέρω εγώ. Ο Κολοκασίδης είναι επίσης ο κατάλληλος υποψήφιος για όσους έχουν άνοια. Αν πει και κάτι για το μακάριο που όπου να σε έρχεται από τις Σεϊχέλες, ένα σκίσει στους οίκους ευγύριας. Αλλά ο καθένας με το γούστο του. Καθαρές κουβέντες και όποιος θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Σου λέει, έχω το ρεκόρ αποτυχημένων προσπαθειών να εκλεγώ βουλευτής. Ακούει και τη διαφήμιση του ΟΠΑΠ, του Τζόκερ. Και αν μου κάτσει. Τζακποτ την έκανε την Προεδρία ο Νίκαρος. Δεσμεύτηκα ότι κάθε φορά που θα λέω το όνομά του θα πίνω μια γουλιά. Είναι επίσης και ο Τέος Πρίτανης με το νέο κύμα. Τώρα. Μετά που του πήρε 10 χρόνια να το αποφασίσει και αφού στο μεσοδιάστημα άσπρισε το μαλλί του. By the way, και το δικό μου άρχισε να σπρίζει. Το πόσο νέο είναι το κύμα είναι ένα θέμα συζήτησης. Αλλά και πάλι, ρε παιδιά, εδώ ο Κωνσταντίνος μου τα ξέρει σίγουρα, νέο κύμα είναι και η Πόπη Αστεριάδη και ο Μιχάλης Γιολάρης. Είναι και εκείνος ο Κυριούλης, με τα κόκκινα γυαλιά, ο Μάριος Ηλιάδης καλέ, πρώην υπουργός του Σπύρου. Ποιος τον πρόλαβε το Σπύρο? Ήταν και παλιά υποψήφιος, πολύ παλιά. Με έναν συνασπισμό της ελπίδας, ο Ήτης Ιακωβίδου. Έτσι το λέγανε εκείνο το συνασπισμό. Συνασπισμό της ελπίδας. Για ένα μήνα. Υπάρχει βεβαίως και ο Φούλης.
Ο ανακόντας της Αργάκας. Ο Φούλης, ο οποίος εν αντιθέσει με άλλους υποψηφίους, δεν πασχίζει να βρει υποστήριξη από κάποιο άλλο κόμμα, αλλά από το δικό του. Ένας γνωστός μου συναγερμικός μου έλεγε τις προάλλες ότι σκέφτεται να τον ψηφίσει. Σκέφτεται. Και ψάχνει να βρει άλλον έναν οπαδό του συναγερμού να τον ψήσει, να τον ψηφίσει κι αυτός. Αλλά δεν βρίσκει. Όλοι του λένε Χριστοδουλίδη. Είναι τόσο απαγνωσμένος που σκέφτεται να βάλει αγγελία σε εφημερίδα, ζητώντας βοήθεια. Έναν θέλει ο άνθρωπος. Είναι και σκληρό να το σκεφτείς, έτσι. Πάντως ο Φούλης είναι ο πρώτος υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος κατεβαίνει γνωρίζοντας ότι δεν τον θέλει ούτε το δικό του το κόμμα. Είναι πάλι Χασιμιός. Πρώτη τελευταία εμφάνιση ήταν στην ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή, όταν δήλωσε συγκλονισμένος με όσα άκουσε. Τελευταία εμφάνιση ήταν 2 μέρες μετά, όταν δήλωσε απογοητευμένος με όσα άκουσε. Ήρθαν οι μπράβοι του Αβέροφ. Sorry. Yeah. Νόμιζα ότι ήρθαν... και θα το προλάβω να τελειώσω κιόλας. Όχι, δεν κρύβεται. Έτσι. Το είπε άλλωστε και στην εξαγγελία του όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, έτσι δεν είναι? Ότι δεν κρύφτηκε ποτέ. Απλά εξαφανίζεται για λίγο όταν τον συμφέρει και όταν δεν βολεύει για να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση μπροστά στις κάμερες. Όπως τότε με το Βαρώσι και τις εξαγγελίες Ερντογάν. Κρύφτηκε? Όχι. Ήταν διακοπές στις Μαλδίβες. Βέβαια κάποια στιγμή θα πρέπει να σε εξηγήσει πώς το κάνει αυτό και αν να σου το εξηγήσει έτσι με έναν τρόπο πολύ πιστικό, δηλαδή πώς με ένα μισθό και με χρέη πάνω από 1 εκατομμύριο πας 3 εβδομάδες διακοπές στις Μαλδίβες, εγώ είμαι ικανός να πάω να κάνω Δευτέρα πρωί αίτηση για πολιτογράφηση και να τον ψηφίσω. Βρέθηκε ο δεύτερος. Δεν τον αφήνει και ο Νίκαρος πεδίο δράσης. Γιατί για να λέμε και την αλήθεια, μισό λεπτό. Αποφάσισε και αυτός ο έρημος να κυβερνήσει. Τώρα, στα τελευταία. Τι να κάνει. Πόσο να θωρεί τον Φούλη να μαζεύει τη μια τον έναν υπουργό, μια τον άλλον και να κάνει δηλώσεις ότι έλυσε το ένα θέμα, έλυσε το άλλο. Να τον σπάσει τον Ίκαρο, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είναι και η μεγαλύτερη πουτάνα της πολιτικής. Και λέει ότι σπάει ο θιάολος το ποδάρι του και έχουμε το Φεβρουάριο πρόεδρο τον Φούλη. Λοιπόν. Και θέλει, λέει, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, το BBC, το κανονικό, όχι το RIC που θέλει να το κάνει BBC ο Φούλης, να κάνει θέμα. Και δεν έχει πρόχειρη φωτογραφία του. Και γιατί να έχει? Και λέει ο συντάκτης εκεί στο BBC, «Don't worry, Google search». Και πάει στο Google και γράφει «Αβέροφ νεοφύτου». Κάνει και κλικ στο «Images». Ο Αβέροφ πάνω στο τράκτορ. Ο Αβέροφ, εκεί που συνάγει οι πατήχες, είναι σαν να κλέβει. Έχει εκείνο το ύφος ότι με πιάσατε την ώρα που την κλέβω. Πάνω στη σκάλα που μαζεύει κεράσια. Σερβιτόρος. Wanna be πρόεδρος είναι τούτος. Οξά μοντέλο για το δουλευταράς.com. Και να πάει μετά για πρώτη φορά στη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ξέρουν οι άλλοι αρχηγοί κράτους αν είναι πρόεδρος, οξά ο σερβιτόρος για τα κρουασάν. Όχι, πείτε μου, φαντάζεστε το Φούλη στη θέση του Νίκαρου. Τελείωσε και το ουίσκι. Δεν θυμόμαι αν έχω να πω άλλα για τον Νίκαρο. Λοιπόν, φαντάζεστε το Φούλη στη θέση του Νίκαρου όταν είπε ο Νίκαρος «Όχι ερωτήσεις για το Αλτζαζίρα, να μην σας πάρει ο δαίμονας». Όχι, πείτε μου, το φαντάζεστε. Καταρχάς, ο Φούλης δεν μπορεί να σηκώσει το φρύδι. Ούτε εγώ μπορώ. Κατά δεύτερον, δεν έχει το ύφος. Τρίτο και κυριότερο, μπροστά στον Νίκαρο κάθεσε Σούζα. Έχει, ρε παιδί μου, αυτό το τσαμπουκαλεμένο το ύφος, το ψαρωτικό.
Στο φούλιο να σε πιάσουν τα γέλια. Μέχρι να φτάσει το δαίμονας, καλά κρασιά. Σίγουρος είναι και ο Αχιλλέας Δημητριάδης. Α, έχουμε εδώ υποστηρικτή, μάλιστα. Βρήκαμε τον έναν. Σίγουρος είναι για την υποψηφιότητά του τουλάχιστον, έτσι. Η δυστοκία του Ακέλ να καταλήξει κάνει ζημιά σε όποιον συζητά μαζί του. Διότι όταν τη μία μέρα συζητάς με τον ένα και την άλλη μέρα συζητάς με τον άλλον, έτσι, το μόνο μήνυμα που στέλνει στην κοινωνία είναι ότι έτσι τρελάθηκες και με κανέναν τους, έτσι. Αλλά και ο Αχιλλέας όμως, δεν το βάζει κάτω και έχει ένα αβαντάζ. Εάν τελικά τον κατεβάσουν και δεν κερδίσει, μπορεί να προσφύγει στο Εδάδα. Αλλά και εσύ, βρε Αχιλλέα μου, θέλει στήριξη από το Ακέλ. Έτσι. Θέλεις να σε ψηφίσει ο κόσμος τους. Πάνε μια φορά και κάτσε σε εκείνες τις πορτοκαλιές καρέκλες στις λαϊκές οργανώσεις, χωρίς να βγάλεις το μαντιλάκι και να σκουπίσεις πρώτα την καρέκλα. Αντάλλαξε δύο κουβέντες με τους ανθρώπους της εργατιάς και του μόχθου. Πες τους ότι έχεις παρόμοιες ανησυχίες μαζί τους, παρόμοια βιώματα. Μοιράστου μαζί τους μια προσωπική σου εμπειρία, που να μην έχει μέσα τις λέξεις σκι, σαλέ, άλπις. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τώρα είναι μια άλλη περίπτωση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέρασε, με κάποιο τρόπο, από όλους τους προέδρους της Δημοκρατίας, από το 1993, ξεκινώντας από το γραφείο του πρώτου Υπουργού Εξωτερικών του Γλαύκου Κληρίδη και έφτασε μέχρι πρόσφατα να είναι διαπραγματευτής του Αναστασιάδη. Και αυτός έχει ένα του. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν ξέρεις εάν θα διαφωνήσει. Έτσι. Αλλά εάν διαφωνήσει, ξέρεις πότε θα το κάνει. Λίγο πριν την εκπνοή του συμβολέου του. Το σλόγκαν του θα μπορούσε να είναι «Καθαρές δουλειές». Μαυρογιάννης. Ξέρεις μέχρι την ημερομηνία λήξης. Με δύο λόγια δηλαδή, το Ακέλ, είτε θέλει να παίξει και αυτό εκλογές και οι άλλοι δεν το παίζουν, με την καλή την έννοια, είτε το παίζουν ομαδικός εκεί στην Εζεκία Παπαϊωάννου. Εκτός και αν απλά παίζουν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, το οποίο έχει την ονομασία «Ποιον θέλετε να βάλω υποψήφιο για να μην περάσω δεύτερο γύρο?» Και δεν θέλω να είμαι σκληρός. Ναι, δεν θέλω να είμαι σκληρός με το κόμμα του λαού. Το οποίο, όπως φαίνεται, από κόμμα του λαού πάει να γίνει κόμμα του λαγού. Που όποτε αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει έστω ένα μικρό τσάνς για επάνωδο στην εξουσία, κόφκεται του βούρου. Το Ακέλ λοιπόν έμεινε με Αχιλλέα που περιμένει από το Σεπτέμβρη τη στήριξή τους, με το Μαυρογιάννη που ο κόσμος κάνει Google Search να δει ποιος είναι, και με την Ειρήνη που κάθεται σε ένα παγκάκι με το γαρίφαλο σταυτή και περιμένει να της κάνουν πρόταση. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος, τι να σας πω, κανείς δεν ξέρει. Ακέλ είναι αυτό, βάλει και βγάλει υποψήφιο, εν σπανού οφθαλμό, για να σας θυμίσω τι έγινε το 18. Κάτι τέτοια είναι που βλέπει ο Αβέροφ όταν γυρίζει προς τα αριστερά του και τρέφει ελπίδες. Όταν γυρίσει όμως προς τα δεξιά του, οι ελπίδες σκορπίζονται στους πέντε ανέμους. Θωρεί τον ανεμοστρόβιλο Χριστοδουλίδη. Ο οποίος Χριστοδουλίδης θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αποτελεί φαινόμενο για αυτό τον τόπο. Όχι πρωτοφανές, για να λέμε και την αλήθεια, είχαμε ανάλογο φαινόμενο το 2013 με τον Γιώργο Λίκα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Χριστοδουλίδης είναι ένα εξελιγμένο μοντέλο Λίκας. Λίκας πλάς ένα πράγμα. Πέραν όμως από τις ομοιότητες, δηλαδή Υπουργοί Εξωτερικών και οι δύο, υποψήφοι που συγκεντρώνουν περισσότερα ποσοστά από τα κόμματα που τους στηρίζουν. Εντάξει, ο Χριστοδουλίδης δεν τα συγκέντρωσε ακόμα βέβαια. Ο Χριστοδουλίδης έχει ακόμα κάποια πρωτοφανή χαρακτηριστικά. Πρώτον, κατάφερε να φύγει από μια κυβέρνηση μετά από 9 χρόνια που ήταν μέλος της, με την εντύπωση ότι είναι άμωμος και αμόλυντος. Να είσαι τόσο στενός συνεργάτης ενός Προέδρου που κατηγορείται για τόσα σκάνδαλα
και να καταφέρνεις να διατηρήσεις την εικόνα του ατσαλάκου του. Γιατί νομίζετε ότι ο Αβέροφ σύζει πανιά, ε? Γιατί αυτό, θωρεί τον Χριστοδουλίδη πάνω στον άσπρο τον άπαρο να κάνει προελάσεις και εκείνος, όπως τον Γκόλουμ, μέσα στη σπηλιά να δίνει συνεντεύξεις και να λέει, ο κόσμος νομίζει ότι είμαι ο δαίμονας ο μαύρος. Και τώρα συνειδητοποιώ ποιον εννοούσε ο Αναστασιάδης όταν είπε ότι θα μας πάρει ο δαίμονας. Αλλά πάμε πίσω στον κύριο φαινόμενο, στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το ερώτημα παραμένει. Γιατί ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταφέρνει να περνά αυτή την εικόνα στον κόσμο? Πώς γίνεται ενώ ο κόσμος γύρω του να καταραίει, αυτός κάθε φορά να τη σκαπουλάρει? Ο πρώτος λόγος είναι ο εξής. Επειδή καταφέρνει να διατηρεί την ηρεμία και την πραότητά του, όταν όλοι γύρω του και όλοι οι υπόλοιποι λυσούν. Όλοι οι άλλοι μάχονται και εκείνος πάει σε γήπεδο μπάσκετ. Εγκαινιάζει λουλουδάδικο στην Πάφο. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν είναι γιατί διατηρεί το προφίλ του καλού παιδιού, του νούσιμου, αυτού που η κάθε μάνα θέλει να είναι το γιούδι της. Η κάθε πεθερά ο γαμπρός της. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό γιατί νομίζω κάποιος κάνει live στη Φιλίπα. Έτσι για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί εικόνα μιλάω, η μαμά μου στη Θεσσαλονίκη βλέπει Rick Sat. Και μιλούσαμε τις προάλλες και της λέω, άσε, μπήκαμε και σε προεκλογική περίοδο, να δούμε τώρα τι είναι να γίνει. Μου λέει, ποιοι είναι υποψήφοι? Ε, λέω, αφού δεν ξέρεις, μαμά, τι να σου πω τώρα. Ε, πες μου, μπορεί να τους ξέρω. Λέω, κοίταξε να δεις, ακούγεται, θα κατέβει αυτός ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης που ήταν υπουργός εξωτερικών του Αναστασιάδη. Α, τι καλός που είναι. Πού τον ξέρεις, μάνα? Ε, τον έβλεπα στο Rick Sat. Είναι καλός. Ποιος άλλος να κατέβει? Λέω, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντής Μητσοτάκης. Είπα Μητσοτάκης και χώπηκε το μικρόφωνο. Έλεος. Εν πράγμα τούτο. Λαλότης, λοιπόν, ο αντίστοιχος του Μητσοτάκη, ο Αβέροφ νεοφύτου. Ω, παιδί μου, εν τούτος, εν κάνει για πρόεδρος τούτος. Καταλάβατε μόνο από την εικόνα. Ο Χριστοδουλίδης είναι ο Τσίπρας της δεξιάς στην Κύπρο. Όπως ο Αλέξης εκλέγηκε στην Ελλάδα από τις μαμάδες, τις θείες και τις γιαγιάδες, έτσι και ο Νίκος. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και εδώ. Είναι όμως αυτά αρκετά για να γίνεις καλός πρόεδρος? Τόσο πολύ ατσαλάκο το παιδί μου. Ούτε poster boy για διαφήμιση του Dixon. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω αν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει. Αλλά έχουμε μια κυβέρνηση που για 5 χρόνια, 5 προφορικός, 10 γραπτός. Έχει χτυπηθεί από τόσα σκάνδαλα και εντούτοις οι 3 βασικοί διεκδικητές της Προεδρίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είτε είναι μέλη είτε συνδέονται με αυτή την κυβέρνηση. Αν αυτό δεν αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και υπέρτατη νίκη για τον Ίκαρο τον πρώτο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ίσως το τελεφερίξω τρόοδος. Παιδιά, μην γελάτε. Μισό λεπτό. Το φέρει βαρέως ο πρόεδρος. Γιατί δεσμεύτηκε για το τελεφερίκ. Πρέπει να εκφράσω την απολογία μου, διότι μία των υποσχέσεών μου ήταν η κατασκευή τελεφερίκ. Δεν το ξέχασα. Με βαραίνει. Δυστυχώς, οι οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίσαμε, η έλλειψη ενδιαφέροντος από επενδυτές, δεν επέτρεψε την υλοποίηση του συγκεκριμένου. Δήλωσε ο πρόεδρος σε εκδήλωση την Πρωτομαγιά στον Αμίαντο. Και ευχήθηκε ο επόμενος πρόεδρος να έχει το ίδιο όραμα και να αναλάβει την ίδια δέσμευση με αυτόν. Έτσι είναι. Ένας πρόεδρος ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για το ότι έκανε ό,τι δεσμεύτηκε, το φέρει βαρέως. Δεν μπορεί να αφήσει μια και μοναδική υπόσχεση που δεν υλοποίησε πίσω του. Μιλάμε για πολύ βάρος. Ασήκωτο. Όπως οι βαλίτσες που πήρε αυτός και όλο του το σόι όταν πήγε στις Σεϊχέλες με το αεροπλάνο του Σαουδάραβα φίλου του. Πόσα κοστούμια και πόσες αλλαξές είχαν τούτες οι βαλίτσες μέσα, δεν θα το μάθει κανείς ποτέ. Πίσω όμως στο τελεφερίκ. Και το ερώτημα που βασανίζει είναι γιατί,
Αφού υπήρξε η έλλειψη ενδιαφέροντος, ο πρόεδρος το έφερε ξανά και ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια στην επιφάνεια. Δούλευε δηλαδή τον κόσμο ότι υπήρχε προοπτική να γίνει το τελεφερίκ ενώ δεν υπήρχε ενδιαφέρον από επενδυτή. Διότι είτε υπάρχει ενδιαφέρον, είτε δεν υπάρχει. Να υπάρχει λίγο ενδιαφέρον δεν γίνεται. Ο λίγο έγκυος δεν υπάρχει. Και ποιος επενδυτής, πείτε μου εσείς, συνήθως λειτουργούν, okay, θέλω να κάνω την τάδε επένδυση. Θα κάνω την έρευνα, θα κάνω τη μελέτη και προχωρώ ή δεν προχωρώ. Δεν του παίρνει μια δεκαετία να το αποφασίσει αν θέλει. Και πριν πάω στους προσπέκτους, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας απόψε, ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Πάνθεον για τη φιλοξενία, στη Συνέργεια για την τεχνική υποστήριξη, στα Καλλινίκου Spirits για τα κρασιά, στους Writers in Lipon για τη συνεργασία για τα κείμενα, στον Ανδρέας Πλάς Κυριάκου για τη σκηνοθεσία, τους Black Lemon για την παραγωγή και εσάς που είστε εδώ. Στη μουσική να βρούνε τη γενιά τους. Τα κρούχα κομπιερώτικη στα άλλη τα κορμιά τους. Απ' τα σχολεία βγήκανε και πήγαν στα μπαράκια. Τους στίχους χτυπηθήκανε τα